με το κατάρα συντροφιά. Το Περικλή αντάμα, Ιερία Όλυμπο Κισαβό, στη Παναγιά για τάμα. Φασίστες πλούσιους κυνηγά, το αίμα τους το πίνει, κλέβει τις περιουσίες τους και στους τοχούς της δίνει. Σχολεία χτίζει και κλίσιες, το σύστημα ταράζει. Μέλισσα όλοι τον κυνηγούν, μα εκείνος δεν τρομάζει. Τους βρίζει και τους προκαλεί, του φέρνουν αηδία. Είναι μόνο 20 χρονών, μα γράφει ιστορία. Για μέσα πλέον δεν μιλώ, λένε τα παλικάρια. Σ' έχω ψηλά και προσπαθώ. Στη μέση, στη μέση, στη μέση, στη μέση. Μαργαρίτης Παπαγιάννης Παπαγιουργίου. Τόσο έχει σε πόσα κύρια. Κοιτάξτε λίγο την κάμερα, σας παρακαλώ. Λίγο την κάμερα, παρακαλώ. Βγήκε στο χλωρί. Ευτυχώς μας η Γιαννούλας λένε που ξύλου βγήκε στο χλωρί. Εδώ, ο Γιαννούλας, τον πάει ένας μπάρμπας. Στο Δέλμα έφερε ξύλου Γιαννούλας. Άστε να δεις πως βγήκε η Γιαννούλας έξω να μου. Εδώ έχει μια ξενίδα. Ο Κατάρας, ο Λιθές, ο Πλάτανος, ο πατέρας μου και τον πάει ένας μπάρμπας. Ο Γιαννούλας του μπάρμπα. Θα αργήσει. Εδώ παιδί μου το λέμε αυτή η σημαίνα δεν βγαίνει στον Δέλμα. Σε ένα, δυο, τρία, πέντε χρόνια το λέει, θα στην ίδια τύχη που έχω λίγο δυσκολία. Θα σκοτωθήσω να με. Δεν ζήτησε ο καπετάνι. Τώρα τραβάτησε με τον Πέτρο και τον πατέρα. Ξέρετε, στον τάδε και κάθε στιγμή, πάτε ένα ζυγούτι, πρέπει να πάτε σε μελέτη, θα πάω στο καλό τώρα. Λέει, πάνω στη μαγικά του βρήκαν έναν που σκούσε τα βόη για τον πλοίο να κάνει κουρά, τον μπλακώσει το ξύλο και δεν έκανε ό,τι μας δεν προγραμμάστηκε την εβδομάδα. Τον έριξε, τον έριξε ξύλο να μου, άρχισε να στον απάνω. Δεν του δεχτεί τον πλάτανο. Του λέει, γιατί δεν δεχτεί παρέκκια τον αμέσως, πήρε τον τόπο τον πέτρο τον πατέρα. Και τον έμασε που σάλλει τον πέσο στον οποίο φτιάχνουμε τον ένα. Τα βγήκε ο δεχτεί παρέκκια, του φαίνεται σγούς στον νόμο. Λέει, γιατί έβγεσαι και τα καπετάνε, δεν θα προμούσε και την μάνα, αν είχες τον έξω. Τι έλεγε, σκόπισε τον πέτρο πετάνε. Α, τώρα σου λέει, αν έρθεις τέτοια. Δεν είσαι για το συγκυριακό. Έφω σαν το σιγούρι, έφαγα, κάνω το νέο, το δίνω μπάρμπα, έφαγα, πας στον δάδι, μας πέσε ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι, ένα μαλλιχέρι και 100 σφαίρες. Από τότε πάει τον δάδι, τους έκαναν 2-3 χρόνια μαζί του, είναι στρατηγή επί τα Γιαννούλας, ο καπετάνος, ο κατάρας, όταν εγώ το λέω, και γύρω από ό,τι δεν βγάζει. Και καθένα στην τομέα. Στο 23 σκοτώθηκε ο Μπάρμπα και στο 25 πότε. Αυγούστου 23 σκοτώθηκε ο Μπάρμπα εδώ στην Οξιά και το 25 σκοτώθηκε ο Ρόζιμπουργκ. Ήταν του λαού του. Το βιολίτη του Τζαγκανά. Μερικές φήμες λένε τώρα, ο κόσμος λέει τα κάτω. Τα καπήκε να τσεκώσει μια φουράδα εκεί στα Τκάνο στα Αμέρικα η Πολυμανικόλα να βγάλει την ουρά. Να κόψει τρίχες, να φτιάξει το δουξάκι, του κλώτσε η φοράδα και του χτύψει το μάτι. Α, ψέματα είναι. Ψέματα. Προσπαθούσε μας, έτσι μας λειτουργεί. Και πώς θα βγάζει ο κόσμος τώρα. Να πήγε να φτιάξει μια ψαρά φοράδα για το δουξάκι. Να βγάλει την έξω την ουρά. Α, είναι η κινηθής δηλαδή. Ναι, ναι. Και πώς ξυπίτζεις τον Γιούλη. Αυτός ήταν ένας τηλεσκάτη και εγώ ήταν βροχίας. Αυτός. Και από εκεί τώρα που δεν είχε αυτό. Πώς έμαθε σαν καβά πώς δεν πρέπει. Όλοι αυτοί οι βενζίνες περισσότεροι τυφλοί. Ναι. Και εδώ στο Δρυμό είχε έναν αυτό και αυτός έπαιζε. Έπαιζαν με νότες ή κουτουρού πατούσαν. Κουτουρού. Αλλά έπαιζε ο φόβος. Ναι. Έπαιζε. Ποιος είναι ο Δημήτρης χορεύει. Σίξε. Καταλάβαινε τη φωνή ναι, ποιος ναι. Είναι και σε ξένα χωριά. Σε όλα τα χωριά. Με του Λίτσου, με το 1914. Γεννήθηκε.
Κάτι διάφορο ρε, μανιτάρες φέτος, τις παγαλάνες τα μανιτάρια, δεν είναι τους όμως τους κεφτές. Τι λάκια εγώ ρε μου. Είναι το, πώς είναι, το κέντρο TV. Από το κέντρο TV. Γεια σας, γεια σας, καλά να χαρούμε σήμερα. Θα σας κάνουμε φίλους. Θα μας κάνετε φίλους. Εμείς θα ξέρετε ότι είμαστε πολύ φιλικοί γενικά. Για να δούμε εδώ τα παιδιά. Εδώ μες στη Α, όλα μερακλείδικα. Εδώ είναι όλη η εκπομπία. Πώς σε λένε? Γιώργο. Α, μπράβο Γιώργο, μερακλής φαίνεσαι. Τόσο είναι ο Βασίλης. Βασίλης. Ναι, εσύ είσαι πιο αργό ρυθμό εδώ πέρα, έτσι. Αυτός είναι ο Χάρης, αυτά είναι τα σουβλάκια μου, αυτός είναι ο Θανάσης. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και αυτός είναι ο Σωτήρης. Και αυτό εδώ είναι το κέντρο TV, ορίστε. Λοιπόν, όλους θα σας κάνουμε φίλους. Θα σας κεράσουμε ένα σουβλάκι. Όλια χαμηλώσετε κι απροσπετάστε ρόδια κουλάκια μου κι απροσπετάστε ρόδια κουλάκια μου μπορεί να γράψω μια ευχηθώ και για τον καινούριο πρόεδρο του Στέφανου Τζονάκα καλή επιτυχία. Και αν θέλει να έρθει εδώ στην πίστα να κάνουμε και ένα χορό για αυτός που γονέλασε μαζί. Από το κέντρο συμπιέμου στη Ρησιά. Είμαστε το 10ο αντάμωμα της Άκρης και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Παρπαλιώτη, ο οποίος μετέλεσε τους 5 χρόνια πρόεδρος στην κοινότητα της Ρησιάς η Άκρη. Θέλουμε, είναι βέβαια τώρα αδερφών, θέλουμε δύο κουβέντες από τον Παρπαλιώτη. Παρπαλιώτη, πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στην πανηγύρια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ εσείς από μια αυτοκή μεγάλη οικογένεια, 11 αδέρφια. Η ζωή σας είχατε, ασχολούσε με κτηνοτροφία, με γεωργία. Κτηνοτροφία και περάσαμε φτώχεια μεγάλη. Είχατε πρόβατα ή γύρια. Πρόβατα και γύρια. Και είσαστε πόσα χρόνια κάνατε πρόεδρος της Μησερισιάς. Έχουμε κάνει 4 τετραετίες και είχαμε και πριν μια κοινότητα εδώ. Έχω 25 χρόνια τοπική αυτοδιοίκηση. Άκρης. Είμαι ο Αντιχασίος που είχε έδρα την Κρενά και τώρα με τον Καλλικράτη που είναι στην Αλασσόνα. Και σήμερα τώρα τέλειωσε η θητεία σας. Τώρα τελείωσε η θητεία, αναλαμβάνει νέος πρόεδρος. Ο Παρπαλιώτης ήταν γέννημα στρέμμα. Γέννημα στρέμμα ο Παρπαλιώτης, ο αόμος που έδωσε όλοι. Έχει παντρέψει τον κόσμο όλο. Και Πατερό, Μηταξά, Κρανιάλος, όλα τα μαγιά. Μπορείτε να μας πείτε μια ιστορία για τον Γιαννούλα και για τον Κατάρα. Πολύ ευχαριστώ. Αυτή την ιστορία με την έχει υπολογίσει ο πατέρ μου που ήταν στη μεγάλη και αθώνηκε και τα θυμόταν όλα. Ο Κατάρας βγήκε έξω νωρίτα στο κλαρί.
Γιαννακούλος πήγε μετά και πάει προς τον Παλίκανο στον Κατάρα. Αφού το δέχτηκε ο Κατάρας και τον είπε τα οικογενειακά του που είχε, γιατί πήγε ο Γιαννακούλος, ότι έκανε το πέρασε από το τεστ, κάνει 600 να φτιάξει το μάνα του και ξεκόρισε. Ο Κατάρας έπιασε το σωστά και ο Γιαννακούλος τα πιέρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαν μια παρακιά με μια παρακιά.